Κυρίω με μακρινά σουτ προσπάθησε η ΑΕΚ να απειλήσει στο πρώτο μέρο, τα οποία όμω δεν έβρισκαν στόχο. Το σουτ από τον Σκόκο στο δεύτερο λεπτό πέρασε μακριά από τα δοκάρια του Μάχο. Η ενέργεια από τον Μπάλαμπαν περνά ωραία. Ο Μήτρο Γκλου, θα δούμε το Δέλα, σουτάρει με το δεξί μπάλα, όμω ψηλά out στο δέκατο λεπτό αυτή η φάση. Στο 23 είναι η σειρά του Μπλάνκο να δοκιμάσει το πόδι του από μακριά. Εντελώ άστοχο όμω το σουτ του Αργεντινού. Βλέπουμε εδώ τον Μανόλο Χιμένεθ. Στο και εδώ είναι το γκολ τη ΑΕΚ τη καθυστερήσει του πρώτου μέρου. Κόρνερ από το Σκόκο, πρώτη κεφαλιά από τον Καφέ, η δεύτερη από τον Μπλάνκο. Διώχνει ο Μάχο, ωραίο γύρισμα από τον Καφέ. Ο Λιμπερόπουλο με το 7ο γκολ του στο πρωτάθλημα βάζει μπροστά στο σκορ την ΑΕΚ λίγο πριν οι δύο ομάδε πάνε στα αποδητήρια για την ανάπαυλα. Θα δούμε ξανά, βρίσκει λίγο την μπάλα ο Καφέ. Η κεφαλιά από τον Μπλάνκο, διώχνει αρχικά ο Μάχο, γλυκιά σέντρα από τον Μπλάνκο βρίσκει το Λιμπερόπουλο, οι δύο πρώτοι σκόρ τη ΑΕΚ στη σεζόν βλέπουμε ξανά, εδώ θα φανεί πόσο ωραία σέντρα είναι αυτή του Μπλάνκο που έχει ρόλο δημιουργού στη φάση εκτελεστή ο Λιμπερόπουλο 1-0 λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Ωστόσο, η ΑΕΚ έμεινε σε αυτό το αποτέλεσμα. Στο δεύτερο ημίχρονο δημιούργησε ελάχιστε φάσει. Εδώ, ένα γύρισμα από το Σκόκο πρόλαβε ο μάχο μπροστά από τον Μπαχά. Εδώ βλέπουμε τη φάση που ουσιαστικά ξύπνησε τα αίματα στο Ολυμπιακό Στάδιο τη Αθήνα. Στο ύψο τη μεγάλη περιοχή έγινε αυτό, έτσι. Ναι, ναι, ναι. ναι. έγινε στα, ε, ξαφνικά έπεσε ο καφέ στο έδαφο. Δείτε εδώ. Οπ, ναι. Και εδώ φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο Σίτο Ριέρα έχει πάει από πίσω και τον έχει χτυπήσει. Οι παίκτε τη ΣΑΕΚ ζήτησαν αποβολή. Και δεν, και το όμως Μάνταλος, δεν, το, είδε όμω ο Μάνταλο, δεν, την έχει δει καθόλου τη φάση. Και το βοηθό. δεν τον ενημέρωσε κανεί. Δεν υπήρξε κόκκινη κάρτα. Και εδώ είναι η φάση στο 89. Η παλιά από τον Σάμαρ είναι πάρα πολύ καλή. Το γύρισμα από τον Καλίτσιο σε σωστή θέση. Ο Μήτρογλου 1-1. Δεν υπάρχει ο Σάιντ, όπω θα δούμε. Δεν θεωρείται καν επίμαχη φάση αυτή, μπορώ να πω. Είναι καλύπτεται σε κάθε περίπτωση. Όχι ο Μήτρογλου, ο οποίο φυσικά εννοείται δεν ήταν ο Σάιντ, αλλά ο ποδοσφαιριστή που έκανε την παλιά από τα δεξιά. Έτσι, το μήτρο... τέταρτο γκολ του Μήτρογλου. Βλέπουμε εδώ ότι ο Μανολά καλύπτει. Ένα μέτρο. Και χάνει και το Μήτρογλου στη συνέχεια. Ο Πανιόνιο με αυτό τον γκολ παίρνει πολύτιμο βαθμό. Η Άκη, η οποία έχει το τρίτο παθητικό στην κατηγορία, Μάλιστα. δηλαδή. Πάρα πολύ δύσκολα κρατάει το 0 στην άμυνά τη. Για ακόμη μία φορά το πλήρωσε. Ένα-ένα το τελικό αποτέλεσμα. Η ΑΕΚ, η οποία δεν έχει κερδίσει μέσα στο 2011 εντό έδρα. Η τελευταία τη νίκη ήταν στι 12 Δεκεμβρίου του 2010.